Να σας καλησπερίσω κι εγώ, να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ, να ευχαριστήσω και τους οργανωτές από το Rosa Luxemburg για αυτή την εκδήλωση. Να πω ότι είμαι εντελώς στο πνεύμα του Αλέξη, ότι για ένα ελληνικό κοινό πρέπει να σκεφτόμαστε πολιτικές για την ενέργεια και άλλες πολιτικές, δεδομένου ότι έχουμε μια χώρα που είναι σε κρίση οικονομική, που αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική κρίση. Και να πω επίσης ότι είμαι εντελώς στο πνεύμα των τριών προηγούμενων ομιλητών, ότι αν είναι να σκέφτεσαι σοβαρά για εναλλακτικές πολιτικές, πρέπει να αμφισβητήσεις και τους στόχους και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων. Αρχίζω και σας λέω ότι η βασική ιδέα της ομιλίας μου θα είναι ότι για να σκέφτεσαι εναλλακτικά πρέπει να σκέφτεσαι πλουραλιστικά και πρέπει να είσαι υπέρ πολλών κοινωνικών και οικονομικών πειραματισμών με κάποιες κατευθύνσεις, με κάποιες προτεραιότητες, αλλά με αυτό ως μπροστά ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτή την κρίση με μονοκαλλιέργεια μιας ιδέας ή δύο ιδεών, πρέπει να πας και να έχεις αυτή την πλουραλιστική διάθεση. Θέλω να αρχίσω με κάποια προσωπικά βιώματα για πώς χάθηκε αυτός ο πλουραλισμός. Τώρα εδώ θα προδώσω λίγο την ηλικία μου, και ιδιαίτερα επικίνδυνο σε ένα τόσο νεανικό κοινό. Συνήθως μιλάω όταν είμαι πάνω από κάτω από το μέσο όρο του κοινού. Εδώ μιλάω που είμαι αρκετά μεγαλύτερος από το μέσο όρο του κοινού. Με το πρώτο μου βιβλίο οικονομίας, που ήταν στη Βρετανία το 1976 ως μαθητής, 76-77. Και ήταν ένα βιβλίο και για μίκρο και για μάκρο, και κρατάω δύο στοιχεία από αυτό το βιβλίο. Το πρώτο είναι ότι έλεγε ότι καμία βρετανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πάει στις εκλογές και να κερδίσει αυτές τις εκλογές αν είχε ανεργία πάνω από τα 3%, για να καταλάβετε πόσο μακριά έχουμε. Και το δεύτερο που έχει μεγαλύτερη σχέση για την δική μας συζήτηση, ότι η ενέργεια ήταν ένα φυσικό μονοπόλιο. Δεν ήταν ο χώρος για τον ιδιωτικό τομέα. Ο ανταγωνισμός είτε δεν ήταν εφικτός, ήταν ανεπιθύμητος. Αυτό ήταν ένα βιβλίο της συνένεσης εκείνης της εποχής, το τέλος της δεκαετίας του 70, όπου δεν ήταν ένα ορθόδοξο βιβλίο της νεοκλασικής οικονομικής σχέσης, αλλά είχε αυτές τις δύο παραδοχές που αναδεικνύουν, νομίζω, πόσο μακριά είμαστε από αυτή την εποχή. Θυμίζω επιπλέον το πολιτικό στίγμα του καπιταλισμού, του δυτικού καπιταλισμού εκείνης της εποχής. Τι έλεγαν οι κυρίαρχες δυνάμεις τότε? Ότι εμείς είμαστε οι πλουραλιστές. Η Δύση. Έχουμε την κακή Σοβιετική Ένωση που έχει τη μονοκαλλιέργεια του κράτους, του κεντρικού σχεδιασμού, ενώ εμείς στη Δύση είμαστε large. Έχουμε και ιδιωτικό τομέα, έχουμε και δημόσιο τομέα, έχουμε και συνεταιρισμούς, έχουμε και εθνικά συστήματα υγείας. Όλα αυτά που ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία της Δύσης χάθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια με το νεοφιλελευθερισμό. Και πρέπει να πούμε ότι τώρα είναι οι αντίπαλοι μας που δεν είναι πλουραλιστές. Είναι οι αντίπαλοι μας που έχουν τη μονοκαλλιέργεια του ιδιωτικού τομέα, της αγοράς, της επιχειρηματικότητας. Και ένα από τα βασικά στοιχεία αυτή της μονοκαλλιέργειας είναι ότι οι ιδιωτικοποίησεις είναι η απάντηση σχεδόν σε οτιδήποτε είναι η ερώτηση. Και υποτίθεται ότι οι ιδιωτικοποίησεις θα είχαν δύο μεγάλα αβαντάζ, δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Ότι θα υπήρχε αύξηση της αποτελεσματικότητας, θα υπήρχε μείωση του κόστους και ότι θα υπηρετούσαν περισσότερα τους καταναλωτές. Αυτά ήταν τα δύο βασικά. Αρχίζω πρώτα με τη τεχνική αποτελεσματικότητα, ότι μέσα από την ιδιωτικοποίηση και μέσα από τον ανταγωνισμό θα είχαμε χαμηλότερο κόστος. Μία μικρή παρένθεση για ιστορικούς λόγους. Ποτέ δεν αποδείξανε
οι θειασότες της οικονομίας ότι όντως ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο αποτελεσματικός. Αρχά στη δεκαετία του 80, όταν μπήκε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, προοδευτικοί οικονομολόγοι και αρκετά ορθόδοξοι οικονομολόγοι δείξανε ότι αν συγκρίνεις τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και το συγκρίνεις σωστά, δηλαδή βάζεις μέσα όλα τα πράγματα που πρέπει να βάλεις μέσα, δηλαδή συγκρίνεις επιχειρήσεις στον ίδιο τομέα, στις ίδιες δραστηριότητες, με το ίδιο μέγεθος, τότε δεν βγαίνει καν ότι η δεκαετία του 80 αρχάς ήταν πιο αποτελεσματικές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προφανώς δεν μπορεί να συγκρίνεις ένα ορυχείο με μια επιχείρηση που πουλάει μακαρόνια και να πεις ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο... αυτό ήθελα να πω με αυτό. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά έγινε αυτή η ιδιωτικοποίηση. Τι έχουμε μάθει για αν ο ανταγωνισμός προωθεί τη μείωση του κόστους? Το πρόβλημα το είπε ο Μάρξ στη δεκαετία του 19ου αιώνα. Είπε ο Μάρξ, όλοι θέλουν τον ανταγωνισμό χωρίς τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και σε άλλους τομείς? Ότι το καινούριο δόγμα ότι σπάμε όλα τα συμβόλαια με τους stakeholders, δηλαδή μια λέξη που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα καλά, ρώτησα γι' αυτό και τον Αλέξη και το Χάρη και δεν μου βρήκανε μια λέξη από το stakeholder, δηλαδή όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μιας επιχείρησης που μπορεί να είναι οι καταναλωτές, μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι, μπορεί να είναι οι προμηθευτές, μπορεί να είναι η τοπική περιοχή, η τοπική κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση, αυτοί είναι οι stakeholders, πάμε από τους stakeholders στους shareholders, στους μετόχους. Ότι τώρα το μόνο που κάνουμε είναι ότι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τι κερδίζουν οι μέτοχοι αυτή της επιχείρησης. Και το πρόβλημα είναι με τον ανταγωνισμό ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσεις αυτά τα κέρδη και να τα αυξήσεις αυτά τα κέρδη για τους μετόχους. Στους σιδηρόδρομους και στο νερό, για παράδειγμα, μπορεί να υποεπενδύσεις στα δίκτυα και μετά να τρέχεις, όπως τρέχουν στη Βρετανία αυτή τη στιγμή, και να πούνε στο κράτος ότι εμείς δυστυχώς δεν επενδύσαμε στα δίκτυα, τα δίκτυα έχουν σχεδόν καταστραφεί, σας παρακαλώ δώστε μας και άλλα λεφτά. Στην ενέργεια μπορεί να είσαι η Enron στην Καλιφόρνια πριν από 10-12 χρόνια. Που η Enron, όπως θα νομίζω μπορεί να συμφωνήσει και ο Ντανιέλ, είναι και bad και ugly. Νομίζω πιο bad και πιο ugly πεθαίνεις. Πώς έγινε η κρίση της Καλιφόρνιας πριν από 10-12 χρόνια? Έχει ενδιαφέρον ότι η κρίση ενέργειας στην Καλιφόρνια πριν από 10-12 χρόνια δεν έγινε το καλοκαίρι όπου είναι όλα τα air conditions στο full. Να σας θυμίσω, κάποιος είχε πει ότι δεν θα σώσουμε ποτέ το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αν δεν πείσουμε τους Αμερικάνους να μην φοράνε μακό στο σπίτι τους το χειμώνα, μακό μπλουζάκια και να μην φοράνε pullover το χειμώνα. Τέλος πάντων, δεν έγινε η κρίση το καλοκαίρι, όπου ήταν τα air condition. Και τι είπαν οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενέργειας, ότι είχαμε να κάνουμε δουλειά συντήρηση και άρα γι' αυτό έγινε η κρίση. Δεν έγινε. Έχει αποδειχθεί μετά από πολλά από έρευνες ότι κρατήσανε κλειστές πολλές μονάδες για να μπορούν να αυξηθούν τιμές και να τις χρησιμοποιήσουν. Αυτό εννοούμε τι είναι οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού που εννοούσε και ο Μάρξ. Η απάντηση είναι, από τον κυρίαρχο λόγο, χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση. Ένα από τα βαντάζ, αν είσαι σε πάνελ και όχι από κάτω, σε αυτές τις συνέδρια, είναι ότι μπορεί να δεις και τις σημειώσεις που έχουν οι συνομιλητές σου. Ο Εντγκάρντο, στις σημειώσεις είδα ότι ο τίτλος της παρουσίασης ήταν «The question of power», το θέμα της εξουσίας. Ήταν μέσα στο αυτό, δεν σας το είπα. Η ρύθμιση υποθέτει ότι έχεις
την ισχύ να μπορείς να ρυθμίσεις. Και έχει φανεί ότι ειδικά στον τομέα της ενέργειας, οι ρυθμιστές είναι πάντα πίσω από τη δύναμη. Δεν έχουν ούτε τους πόρους, ούτε τη δύναμη να μπορούν να επιβάλλουν ένα διαφορετικό μοντέλο. Είπα στην αρχή ότι υποτίθεται η ιδιωτικοποίηση θα είχαν δύο στόχους, να μειώσουν το κόστος και μετά ο δεύτερος στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Ας σκεφτούμε το παράδειγμα της ενέργειας και τον ανταγωνισμό. Επειδή η ενέργεια και το ηλεκτρικό ρεύμα, για παράδειγμα, δεν είναι ένα προϊόν που εύκολα διαφοροποιείται, δεν είναι σαν τα παπούτσια ή σαν την ντομάτα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να έχεις ανταγωνισμό, γιατί αν είναι ο ανταγωνισμός μόνο στη τιμή και είναι ενιαίο το προϊόν, τότε μια επιχείρηση, αν είχε τη χαμηλότερη τιμή, θα έπαιρνε όλη την αγορά. Πώς το αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ενέργειας αυτό? Το αντιμετωπίζουν δημιουργώντας συγκεκριμένα διαφοροποιημένα πακέτα, μέσα στα οποία τα πακέτα υπάρχει και η χρηματοδότηση. Θα το ξέρετε πιο πολύ από εσάς, πιο πολύ στις τηλεπικοινωνίες. Δεν ξέρω πώς είσαστε εσείς με την εταιρεία σας, Vodafone και Cosmote και τα λοιπά. Εμένα μου σπάνε τα νεύρα, για να μην πω άλλη έκφραση, κάθε λίγο και λεγάκι, μήπως θέλω εκείνο το πακέτο, το άλλο το πακέτο, το παρακάτω πακέτο που είναι λίγο διαφοροποιημένο. Τι είναι το αποτέλεσμα στις δυτικές κοινωνίες αυτής της προσέγγισης? Ότι οι άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν, να ερμηνεύσουν αυτά τα πακέτα, είναι πιο πλούσιοι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι οι πιο φτωχοί αντιμετωπίζουν αυτή την πολιτική των επιχειρήσεων και πάντα είναι χαμένοι. Και στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια. Άρα, έχουμε έναν κόσμο που ούτε οι ιδιωτικοποίησεις έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος, ούτε έχουν οδηγήσει σε καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ίσα-ίσα το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ανισότητα και χειρότερες υπηρεσίες σε πολλούς τομείς. Πώς σκέφτεται κανείς για εναλλακτικές πολιτικές του των δοθέντων? Είπα ότι το βασικό μας σλόγγαν, το βασικό μας επιχείρημα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τώρα εμείς είμαστε οι πλουραλιστές. Είμαστε υπέρ και των συνεταιρισμών και των βιομηχανικών δικτύων. Είμαστε υπέρ και μεγάλων επενδυτικών τραπεζών και ηθικές τράπεζες. Είμαστε υπέρ και της αυτοδιαχείρισης, είμαστε υπέρ και κοινωνικοποιημένων δημόσιων επιχειρήσεων. Και για το μεγάλο και για το μικρό και με διάφορες μορφές ιδιοκτησίας. Αλλά δεν μπορεί να είσαι μόνο πλουραλιστής. Πρέπει να είσαι πλουραλιστής που έχεις μια βασική κατεύθυνση και βάζεις τα όρια. Τα όρια μας μπορεί να τα καταλάβετε καλύτερα αν σας πω τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ποιο είναι το αναπτυξιακό μοντέλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Το αναπτυξιακό μοντέλο της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε να ήταν πιο απλό. Λέει η κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα και στους ξένους επενδυτές. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μου. Το εργαζόμενες δεν το λέει, αλλά πάντα θέλω να είμαι καλό προαίρετος. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μου, τους έχω μειώσει τους μισθούς. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Έχω καταστρέψει όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Εδώ είναι η ελεύθερη χώρη μου. Εδώ είναι η πρόσβαση στην ενέργεια, σε διάφορες πηγές ενέργειας. Ελάτε να επενδύσετε όπως θέλετε, όπου θέλετε, για όσο θέλετε. Αυτό νομίζω είναι όχι άδικη, μια συνοπτική και μη άδικη περιγραφή της αναπτυξιακής πολιτικής που αντιμετωπίζουμε. Και άρα αυτή η οικονομική πολιτική, όλη η γνώση που έχουμε για το μεταπολεμικό καπιταλισμό, ξέρουμε ότι καμία χώρα που αναπτύχθηκε δεν αναπτύχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Από χώρες της Λατινικής Αμερικής μέχρι την Κορέα, οι χώρες που είχαν κάποιες επιδόσεις στον αναπτυξιακό τομέα, στο βιομηχανικό τομέα, είχαν δικιά τους στρατηγική. Είχαν δικές τους προτεραιότητες για πού και πώς και πόσο πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Και αυτό νομίζω είναι η μεγάλη διαφορά. Για μας του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε εμπνευστεί από αυτό το θεώρημα ότι πρέπει
να αντιμετωπίσουμε και να αμφισβητήσουμε και τους σκοπούς και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής, σας βάζουμε και ένα πιο καντιαν, μια πιο καντιανή χρειά. Όπως ξέρετε ότι ο Καντ λέει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα άτομα ως μέσον, αλλά και ως αυτοσκοπό. Για μας και οι άνθρωποι και οι ελεύθεροι χώροι και οι πηγές ενέργειας, για μας είναι και σκοπός, αλλά είναι και μέσα, αλλά είναι και αυτοσκοπός, ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι περιουσιακά στοιχεία όπως που πρέπει και να έχουν φροντίδα και να αναπτυχθούν, και σε μερικούς τομείς από αυτά που είπα πρέπει να περάσουν και στην επόμενη γενιά. Άρα η αναπτυξιακή μας πολιτική αρχίζει με αυτό. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα έξυπνα δίκτυα και τις τεχνολογίες, τις εναλλακτικές τεχνολογίες στην ενέργεια, τότε αυτό το κάνεις ξέροντας ότι θα χρησιμοποιήσεις τους νέους και νέες της Ελλάδας, που έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε ανθρώπους με πτυχία είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Μας φαίνεται δηλαδή ως αρχή της εναλλακτικής πολιτικής ότι πού είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, είναι ακριβώς που αν συγκρίνεται και σε όλες τις παγκόσμιες συγκρίσεις που έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα πρικισμένη με ανθρώπους, με αγόρια και κορίτσια, με μάστερ, με διδακτορικά, σε ακριβώς σε αυτούς τους τομείς. Και όπως υπάρχει μια παλιά βιογραφία στην οικονομία, που λέγονταν η βιογραφία για την επιλογή της τεχνολογίας, The Choice of Technology ήταν η βιογραφία αυτή, που έχει κάνει πολύ μεγάλες συμβολές και ο Αμάρτια Σεν, που δεν είναι παράξενο που το έχει κάνει ο Αμάρτια Σεν, που έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη στην Ινδία, ότι η επιλογή της τεχνολογίας εξαρτάται από τη χρειά της οικονομίας και της κοινωνίας που χτίζεις. Δηλαδή, τι τεχνολογία θέλεις, τι τεχνολογία θα χρησιμοποιήσεις στην ενέργεια αλλά και σε αλλού, εξαρτάται και από πράγματα όπως η αναδιανομή του εισοδήματος. Αν έχεις ένα αναπτυξιακό μοντέλο που έχει πολλές ανισότητες, μεγάλες ανισότητες, τότε θα έχεις και άλλες επιλογές και στην τεχνολογία και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό. Η Ελλάδα, πολύ σωστά, και ο δικός μας ο κόσμος που ασχολείται με την ενέργεια, ενδιαφέρεται να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα και να αλλάξει τα καταναλωτικά και τα παραγωγικά προϊόντα. Ακριβώς γιατί το αναπτυξιακό μας μοντέλο αμφισβητεί και τους στόχους αυτής της πολιτικής, ότι δεν είμαστε για την απεριόριστη ανάπτυξη, ότι δεν είναι μια ανάπτυξη για τους πλουσίους, ακριβώς γι' αυτό πρέπει να αμφισβητήσουμε και αυτά τα πρότυπα. Θέλω να τελειώσω με 2-3 σκέψεις πώς το κάνεις αυτό πιο συγκεκριμένα. Θέλω να πω κάτι ότι για το πρόγραμμα της αριστεράς και το αναπτυξιακό και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, πάντα μπαίνουν και θέματα πολιτικής οικονομίας. Και με θέματα πολιτικής οικονομίας, ένα από τα πράγματα που θέλω να συζητήσω λίγο είναι το θέμα των συμμαχιών. Γιατί αν έχεις το μοντέλο των μεγάλων έργων στην οκταετία του Σιμίτη, για παράδειγμα, την οκταετία που ένας φίλος μου είπε συγκλώνησε τον πίστη, και έχεις ένα μοντέλο για μεγάλα έργα, ξέρουμε με ποιους πρέπει να συμμαχήσεις. Ξέρουμε. Αν έχεις αυτή την επιλογή, έχει επιπτώσεις για τις συμμαχίες που θέλεις να κάνεις. Θέλεις να κάνεις ένα συμβασμό, γιατί τα μεγάλα έργα στο δρόμο φέρνουν πολύ γρήγορα θέσεις εργασίας. Να την κάνεις, αλλά να ξέρεις ότι όταν σκέφτεσαι τι αναπτυξιακό μοντέλο, πρέπει να σκεφτείς και αυτές τις συμμαχίες. Να πάρω κάποιες άλλες συμμαχίες με τους μικρομεσαίους. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ λέμε ότι μπορούμε να έχουμε το δικό μας το κοινωνικό μπλοκ μια συμμαχία με τους μικρομεσαίες, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά όχι όμως στη βάση εκμετάλλευσης των μεταναστών, όχι στη βάση ότι δεν θα πληρώνουν φόρους ή θα πληρώνουν φόρους σε εθελοντική βάση, και βέβαια όχι σε βάση που ξεχνάς το περιβάλλον και την ποιότητα του περιβάλλον. Άρα τι λες όταν θέλεις να έχεις μια εναλλακτική στρατηγική και σκέφτεσαι τις συμμαχίες? Λες, ελάτε μαζί μας,
ότι σας έχουν προδώσει οι κυρίαρχες δυνάμεις, αλλά ελάτε πάνω σε μια βάση που θα συζητήσουμε για βιομηχανικά δίκτυα, που θα συζητήσουμε και θα σας βοηθήσουμε για το μάρκετινγκ, για την έρευνα, για πώς μπορείς να πακετάρεις τα προϊόν, πώς μπορεί να έχεις πρόσβαση στις αγορές, πώς μπορεί να συμμετέχετε σε αυτή την αναπτυξιακή στρατηγική. Το τελευταίο που θέλω να πω για τις συμμαχίες έχει σχέση με τους φορείς που θέλεις να είναι, να πάρουν ένα καινούριο ρόλο. Θα ξέρετε όλοι και όλες ότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δώσει πάρα πολύ έμφαση στον τελευταίο καιρό και στην κοινωνική οικονομία και στην αλληλέγγυη οικονομία. Το έχουμε κάνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανθρωπιστική κρίση που έχουμε. Δεύτερον, γιατί θεωρούμε ότι είναι ακριβώς ο τομέας που αμφισβητεί και τους στόχους και τα μέσα της πολιτικής. Θεωρούμε ότι αυτός ο τομέας μπορεί να αναπτυχθεί πολύ. Στην Γαλλία οι υπολογισμοί λένε συνήθως ότι είναι περίπου 20-24%. Δεν έχουμε την εντύπωση ότι αυτός ο τομέας θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους τομείς. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους, για παράδειγμα, που δουλεύουν στην κοινωνική αλληλεγγύη ή σε κοινωνικά γιατρία, δεν θέλουν να ξεπεράσουν το εσύ, δεν ούτε έχουν αυτή την προσδοκία, ούτε είναι εφικτό, ούτε είναι επιθυμητό. Αλλά σου λένε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι μέσα από διαφορετικές εναλλακτικές πρακτικές, όχι μόνο παράγουμε σημαντικές υπηρεσίες που μέσα στην κρίση είναι εξαιρετικά σημαντικές για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες, γιατί αναδεικνύουν διαφορετικές πρακτικές όπου αναδεικνύονται και διαφορετικές αξίες. Είναι άλλο να ακούσετε έναν λόγο θεωρητικό ότι τι καλό είναι η συμμετοχή, τι καλό είναι η συνεργασία, τι καλό είναι η αλληλεγγύη, και είναι άλλο να συμμετέχει κανείς σε τέτοιες πρακτικές που όχι μόνο απαντάνε σε ερωτήματα, σε κοινωνικά προβλήματα, αλλά αναδεικνύουν ότι υπάρχει και διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσεις αυτή την κρίση. Θεωρούμε δε ότι για το θέμα της ενέργειας και τα κοινωνικά κινήματα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Όταν έχεις την αρχή ότι η βασική σου αρχή των εναλλακτικών μοντέλων είναι οι κοινωνικές ανάγκες, μπαίνουν αυτομάτως διάφορα ερωτήματα. Ποιος θα αναδείξει αυτές τις ανάγκες, ποιοι φορείς θα φέρουν σε πέρας τις υπηρεσίες και τα αγαθά για να απαντήσουν σε αυτές τις ανάγκες και ποιοι φορείς θα ελέγξουν ότι αυτό που έχουμε σχεδιάσει είτε στο κεντρικό κράτος, είτε στις περιφέρειες και στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε μικρή ή σε μεγάλη κλίμακα, αυτά που έχουμε σχεδιάσει, αυτά εφαρμοστήκανε. Εκεί βλέπετε δηλαδή σε μια πολύ μεγάλη γκάμα από τον σχεδιασμό του χώρου μέχρι το περιβάλλον, μέχρι τα δημόσια έργα, μέχρι τις δραστηριότητες κοινές ωφέλειας, μέχρι τις συμμετοχικές διαδικασίες, μέχρι και τις πολιτικές για την ανάπτυξη και της έρευνας, ότι τα κοινωνικά κινήματα και οι φορείς είναι ακριβώς αυτά τα σώματα, αυτές οι συλλογικότητες που μπορούν μέσα μεταξύ όλων αυτών των συνδέσμων της οικονομικής πολιτικής να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Δεν ξέρουμε όλες τις λύσεις. Γι' αυτό ήθελα να δώσω μεγάλη έμφαση στο πλουραλισμό. Δεν ξέρουμε από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που θα γίνουν, ποιες θα πετύχουν και ποιες θα αποτύχουν. Και νομίζω ότι θα κάνουμε αυτό που λένε οι στατιστικοί και των δύο τύπων λαθών που γίνονται. Και θα πούμε ότι αυτό θα είναι καλό πείραμα και δεν θα δουλέψει, και θα πούμε ότι αυτό δεν πρόκειται να δουλέψει ενώ θα μπορούσε να δουλέψει. Νομίζω όμως ότι η μεγάλη μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι να αλλάξει αυτό το κλίμα. Να δημιουργήσει δηλαδή
στο υπερεθνικό επίπεδο ένα περιβάλλον και ένα ρήγμα με αυτό που υπάρχει, όπου ο κοινωνικός και ο οικονομικός πειραματισμός είναι επιτρεπτός και επιθυμητός. Δεν μπορούμε να φανταστούμε αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη χωρίς να σπάσουμε αυτή τη μονοκαλλιέργεια του ιδιωτικού τομέα, της επιχειρηματικότητας και χωρίς να χάνουμε και με όρους βιοποικιλότητας τόσα πολλά παραδείγματα που γίνονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον χωρίς πλαίσιο, χωρίς νομικό πλαίσιο, χωρίς οικονομικό πλαίσιο, χωρίς χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θα προσπαθήσουμε μαζί με τα κινήματα και μαζί με τους απλούς ανθρώπους να αλλάξουμε αυτό το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.